Τι λαοθάλασσα ήταν αυτή? Όχι λαοθάλασσα, τσουνάμι! Δεν έχω ξαναζήσει τέτοια συγκέντρωση. Πολύ μεγαλύτερη από του ναι. Και που τη συγκρίνεις είναι η Ρωσιλία. Όταν είπε ο Αλέξης. Σήμερα δεν διαμαρτυρόμαστε, ναι. Σήμερα γιορτάζουμε. Ναι. Ανατρίχιασα σύγκορμος. Γιατί? Εγώ δεν ανατρίχιασα. Δεν βούρκωσα εγώ. Μη χειρότερα. Πού βρέθηκε αυτό εδώ? Είναι το σκουλαρίκι που χακάσει. Μήπως είναι το άλλο? Όχι, είναι αυτό που χακάσει. Σίγουρα δεν το άφησες εσύ εδώ? Όχι. Ούτε εσύ, ε? Ούτε εσύ, ούτε εγώ. Τότε ποιος? Περίμενε! Περίμενε! Θέλω να σου μιλήσω! Είσαι απ' έξω? Μ' ακούς? Δεν το κάνω για να με λυπηθείς και να μ' αφήσεις ελεύθερη. Ήθελα μονάχα να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήμουν σκληρή απέναντί σου. Με άκουσες? Και, με συγχωρείς? Ανάθεμάσαι τουρκόσπορε μαυροτσούκαλε! Δεν φταίει κανένας άλλος, εγώ! Εγώ φταίω που σε έπασα στο σπίτι μου και δεν φώναξα το άλλο δαπό να σε μπουζουριάξουνε και να σε στείλουν από εκεί που ήρθες! Κανίβαλε! Δε σου φταίει ο Χασάν! Σπύρο μου! Σώσε με! Να ξέρεις τι έχω περάσει! Σώπα, όλα τελειώσανε! Με είχε αρπάξει. Η καταραμένη συμπεθέρα με κρατούσε δεμένη στο υπόγειο. Μην κουράζεσαι. Τα ξέρω όλα. Θέλω να την καταστρέψουμε, Σπυράκο μου. Άσε να περάσει, Κυριακή, και θα δεις τι έχει να πάθει. Το ξέρεις ότι με πυροβόλησαν και τη γλίτωσα. Μετά με άρπαξε ο τυφλοπόντικας. Θα τον απελάσω, Σπύρο μου. Δε φταίει ο Χασάν. Εντολές εκτελούσε. Δεν με νοιάζει τι εκτελούσε. Εγώ θα τον Τι εννοείς? Εγώ του είπα να σε κλείσει εδώ μέσα. Εγώ σε κρατάω φυλακισμένη. Πού χτύπησες? Στη Σιφωνιέρα. Γύρισα απότομα. Να τα προσέχεις τα απότομα. Πέρασα να ρωτήσω αν σε απείλησε ξανά ο Νεκτάριος. Όχι, ευτυχώς δεν ξαναφάνηκε. Ωραία. Χαιρετώ. Μανολή! Ξέρω για το υπόγειο που μαζεύεστε. Το υπόγειο? Ποιος τα διοργανώνει αυτά? Πέφτουν στοιχήματα, ξεπλένουν μαύρο χρήμα, γίνεται διακίνηση, ναρκωτικά, όπλα, πόρνες, λέγε. Μα τι έχεις παθεί, δεν καταλαβαίνω τι λες. Είναι κάτι χειρότερο? Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Μίλα, Μανώλη! Κάτσε να σου βάλω λίγο νερό. Γιατί δεν μου λες την αλήθεια, ρε? Πού χτύπησες? Σου είπα, στη Σιφωνιέρα. Η Σιφωνιέρα σου ρίξε κροσέ. Δεν ξέρεις τη Σιφωνιέρα μου. Άμα τσατιστεί. Τόσο! Τι υπονοείς? Τόσο απέχω να μάθω την αλήθεια και μόλις τη μάθω, ο πέλεκης του νόμου θα πέσει αμήλικτος. Καλέ, λέτε κάτι, ενοχλώ? Όχι, εγώ μόλις έφευγα. Θα τα ξαναπούμε, Μανώλη Κατσαούνη. Στη διάθεσή σας. Μην τον ξεσυνερίζεσαι. Είναι λιγάκι αλούτερος. Πώς από εδώ? Έκλεισα το μαγαζί και είδα έτσι γλυκιά βραδιά. Με πιάσε κάτι ρομαντικό. Πάμε για κανένα γαρδουμπάκι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εντάξει, η συμπεθέρα σε κρατούσε δεμένη. Το κομμενάκι σου, γιατί δεν σε ελευθερώνει? Εννοείς, όρεξη που την έχεις για αστεία. Ο συμπέθερος ο Αντώνης, γιατί δεν σε βοήθησε? Να σε καλά. Έκανες και γέλασα και είμαι φυλακισμένη τόσες μέρες. Όχι. Και κομμενάκι μου ο Αντώνης. Καλά. Όπως σου είπα, ας ένα περάσει Κυριακή και θα το κουβεντιάσουμε. Τους συμπέθερους πρέπει να τους καταστρέψουμε. Να τους λιώσουμε. Έτσι. Αλίπητα, χωρίς σύκτο. Θέλω να τους δω να σέρνονται σαν σκουλίκια και να εκλιπαρούν. Μη σε νοιάζει. Οι ρεντούμιδες είναι ήδη ξεγραμμένοι. Πού έχεις κρύψει τα λεφτά? Τα λεφτά δεν είναι στον Παούλο. Μαζί δεν τα βάλαμε. Μαζί τα βάλαμε, αγάπη μου. Αλλά πρέπει να τα πήρες από εκεί. Πού τα έχεις βάλει? Τα πήρα από τον Παούλο. Τα πήγα. Μαριτσά. Έχεις δίκιο.
Τα έχω χαμένα, δεν πέρασα και λίγα. Τα πήρα από τον παούλο και τα έκρυψα κάτω από το στρώμα μας. Δηλαδή τώρα είναι κάτω από το στρώμα μας. Δεν ξέρω. Εγώ εκεί τα έβαλα. Σου εύχομαι να τα βρω εκεί. Μαζί θα τα βρούμε. Όχι. Εσύ προς το παρόν παραμένεις εδώ. Γιατί? Πού πας, Σπύρο μου, πού μ' αφήνεις? Γη μου. Ζεις. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Τι μου κάνεις? Δεν με περίμενες, ούτε κι εγώ, αλλά σε πεθύμισα, βρε Χαζούλη. Οι γάτες που γουργουρίζουν δεν πιάνουν ποντίκια. Υπονοείς κάτι για μένα? Λέγε τι θες, με περιμένουν πελάτες. Δεν υπάρχει κανείς. Δεν με περιμένουν εδώ, αλλού έχουμε ραντεβού. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε μια παρεξήγηση. Έχουμε έρθει σε μια αντιπαράθεση ανεφλόγου. Να μαζέψεις τον άντρα σου. Ο σύζυγός μου είναι όργανο της τάξης και οφείλει να ασκήσει το λειτουργήμά του. Τότε κι εγώ θα ανοίξω το στόμα μου. Και τι θα πεις? Αυτά που είπε η Μαρίτσα. Τι είπε, δεν θυμάμαι. Ναι, ήσουν μικρή. Είπε για τον άντρα σου, το όργανο της τάξης. Δεν του φτάνουν τα βάσανά του του κακομοίρη. Η Μαρίτσα είναι μια τρελή γυναίκα και έχει το ακαταλόγιστο. Look who's talking! Πες ό,τι θες το σύζυγό μου, δεν με απασχολεί. Ωραίο το μαγαζάκι σου. Δεν βαριέσαι, δουλίτσα να υπάρχει. Όλα αυτά τα εμπορεύματα έχουν εισαχθεί κανονικά? Έχουν περάσει τελωνείο? Ο Κινέζος που κρύβεις κάτω από τον πάγκο είναι νόμιμα στην Ελλάδα? Δεν κρύβω κανένα Κινέζο, ψάξε με. Και για να έχουμε καλό ρώτημα, εσύ είσαι νόμιμα στη χώρα? Ωραία τσουτσά! Βρίζε όσο θες. Δεν βρίζω, καταργέμαι. Δεν με πιάνουνε κατάρες σου. Από την κατάρα του Κινέζου δεν γλίτωσε κανείς. Πρόσεχε, καημένε. Δεν έχεις ιδέα με ποιαν έπλεξες. Ωραία τσουτσά! Θείο, φοβάμαι. Σκασμάς εσύ! Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα. Τώρα μας λένε ότι το όχι δεν σημαίνει έξοδο από το ευρώ. Μην τους πιστεύεις. Ψήφισε ναι στην Ελλάδα. Κλείστε, ναι στο ευρώ. Κλείστε, θα τη σπάσω. Ό,τι και να κάνω, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Είδες τη φωτογραφία που ανεβάσανε? Όχι, πού, για να δω. Αχ, κοίτα τον Αλέξη μου. Έβγαλε έρπη το πουλάκι μου. Τόση πίεση, τόσο στρες. Σε έφαγε ο έρπης, αρχηγέ μου! Πού να τους φάει το σκοτάδι την Κυριακή. Μην ξεχνιόμαστε. Είδες όμως τι έγινε. Ο Αλέξης μας έφερε πιο κοντά. Ναι, αλλά μην παρασυρώμαστε. Έχω ξεμείνει από λεφτά, έχεις καθόλου? Ούτε 5 ευρώ. Πάω να τραβήξω. Όλοι έχουμε τα βάσανά μας, αρχηγέ μου.